Είμαστε με τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού Δυτικής Λέσβου, κύριο Μιχάλη Ρούση. Κύριε Ρούση, σήμερα πήγατε στην εισαγγελία για μια συγκεκριμένη υπόθεση. Ναι. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι η υπόθεση αυτή? Είναι μια υπόθεση την οποία ξεκίνησε το 2010 επί Δήμου Ερεσού Αντίσης, στον οποίο και τότε ήμουνα σύμβουλος. Η αναπτυξιακή επιχείρηση Ερεσού Αντίσης αναγκαστικά έκλεισε τότε γιατί ενωθήκαμε σε ένα Δήμο. Η επιχείρηση αυτή λοιπόν είχε ένα ποσοστό από τα έσοδα που είχε ο Δήμος από τις ανεμογεννήτριες που βρίσκονται στην Άντισα. Ως ενίκεια. Ναι, ως ενίκεια για το χώρο που τοποθετηθήκανε. Αυτό το εισπράττει κάθε χρόνο η αναπτυξιακή και ένα άλλο ποσοστό μικρότερο πηγαίνει στο Δήμο. Αυτά είναι ανταποδοτικά και πρέπει να πάνε στους κατοίκους της Άντισας και των κοντινών χωριών και των Χιδήρων και της Βατούσας. Λοιπόν, από τότε, μετά στον ένα Δήμο επί εποχής Βουνάτσου, δεν εκλέχτηκα, οπότε η υπόθεση δεν αναμοχλεύτηκε. Μετά, επί Δημαρχίας Γαλινού που εκλέχθηκε ξανά, θέλησα να μάθω τι γίνεται με αυτά τα χρήματα. Η εκαθάριση της επιχείρησης που είχε ξεκινήσει το 2010, αυτός που ασχολήθηκε με την εκαθάριση ήταν ο κύριος Βερής. Είδα λοιπόν ότι επί Γαλινού συνεχίζει να εξακολουθούσε να υπάρχει η κατάσταση της εκαθάρισης. Θέλησα λοιπόν να μάθω τι χρήματα έχουν εισπραχθεί. Επίσης από φήμες έμαθα ότι στην αναπτυξιακή επιχείρηση είχε μπει στη δικαιοδοσία της και το Δημοτικό Ελαιοτριβείο Βατούσας. Ναι. Το οποίο και αυτό έχει έσοδα γιατί όλοι οι κάτοικοι από τα γύρω χωριά, όχι μόνο από τη Βατούσα, ακόμα και από το Μεσότοπο, πάνε και αλέθουν στο ελαιοτριβείο το Δημοτικό της Βατούσας. Αυτό ξέρουμε τι έσοδα έχει, τι σε βάση. Αυτό όταν υπήρχε ο Δήμος Ερεσού Αντίσης, επειδή λειτουργεί, ξέρετε, εποχιακά όπως όλα τα ελαιοτριβεία, όταν ήταν η περίοδος που άλεθε, πήγαινε εισπράκτορας και εισέπλατε τα χρήματα τα οποία μπαίνανε στο ταμείο του Δήμου. Από τη στιγμή το 2010 που πέρασε στην αναπτυξιακή, δεν ξέρει κανείς τίποτα. Άρχισα λοιπόν να αναζητώ, να δω τι χρήματα υπάρχουν τόσο από την αναπτυξιακή από τις ανεμογεννήτριες, όσο και από το ελαιοτριβείο της Βατούσας. Πράγμα που δεν στάθηκε ικανό. Οι αντιδήμαρχοι οικονομικών τότε, ο κύριος Κατσαρός και ο κύριος Τσουπής, δεν με βοήθησαν ιδιαίτερα στο να βγάλω άκρη ως προς τα έσοδα και ως προς την εξέλιξη της εκαθάρισης. Οπότε περνάει και αυτή η περίοδος και ερχόμαστε στη διάσπαση του Δήμου που ιδρύεται ο Δήμος Δυτικής Λέσβου. Εκλέγομαι με την παράταξη του κυρίου Βέρου. Γίνομαι αντιδήμαρχος καθαριότητας και αντιδήμαρχος γεωγραφικός Ερεσού Αντίσης και όπως ήταν λογικό θέλησα να συνεχίσω την έρευνά μου να δω τι γίνεται σε αυτή την έρμη αναπτυξιακή. Τώρα δεν ήταν πιο εύκολο. Εννοείται, έτσι πίστευα και εγώ ότι θα ήταν πιο εύκολο. Αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο γιατί τόσο ο κύριος Ιορδάν όσο και ο κύριος Αλάνης ως αντιδήμαρχοι οικονομικών όσο και ο ίδιος ο δήμαρχος δεν είναι ότι με βοήθησαν καθόλου και αυτή την προσπάθειά μου να βρω τι γίνεται με την αναπτυξιακή, τι χρήματα έχουν εισπραχθεί, πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα, πότε θα τελειώσει αυτή η εκαθάριση. Και μάλιστα όχι μόνο δεν με βοήθησαν, αλλά είχα και καθυστερήσεις, γιατί δεν σας κρύβω ότι από την ώρα που έγινα μάλιστα και αντιδήμαρχος προγραμματισμού και στις αρμοδιότητές μου είναι και η περιουσία του Δήμου, θέλησα αρκετές φορές να φέρω το θέμα ως εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία ή αναγκάστηκα να την αποσύρω για διάφορους λόγους, τεχνοκρατικούς πιο πολύ, ή δεν μου την περάσανε καν στο Δημοτικό Συμβούλιο, στα διδακτικά θέματα. Έγινε μία, έγινε δύο, έγινε τρεις, κάποια στιγμή πρέπει και εγώ να δω τι γίνεται. Οπότε, γιατί τα χρόνια περνάνε, τα χρήματα έχουν μαζευτεί και πρέπει να είναι αρκετά και ο κόσμος επίσης στα χωριά της περιοχής αναρωτιέται τι γίνονται αυτά τα χρήματα. Από τη στιγμή λοιπόν που ζω και εκλέγω 20 χρόνια εκεί πάνω, έχω μια υποχρέωση τόσο προς τον εαυτό μου όσο και στους χωριανούς μου να τους δώσω μια απάντηση. Αυτή η αναπτυξιακή τι έσοδα έχει αιτήσια βάση τόσο από ό,τι... Με τα στοιχεία του 10 έχει 40 με 45.000 ευρώ από τις ανεμογεννήτριες, ναι. Οπότε πολλαπλασιάστε το επί 12 χρόνια και θα δείτε. Και επίσης τα έσοδα του ελαιοτριβείου πάντα με τα στοιχεία του 10, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στις 15.000 ευρώ το χρόνο. Επί 12 χρόνια και αυτά, είναι αρκετά χρήματα, τα οποία πρέπει να μάθουμε τι έχουν γίνει. Και επίσης ένα ποσό από τις ανεμογεννήτριες, να ξέρετε ότι πήγαινε και στο Δήμο. Υπήρχε λοιπόν και στο Δήμο Λέσβου ένας κωδικός
που μέσα μπαίνανε τα ανταποδοτικά, τα υπόλοιπα από τις ανεμογεννήτριες της Άντισσας, συν τα ανταποδοτικά από τις ανεμογεννήτριες του Σκαλοχωρίου και τα ισχυροκαλλιέργειες του Σκαλοχωρίου. Αυτά τα χρήματα, καθότι είναι ανταποδοτικά, πηγαίνουν σε αυτά τα χωριά. Είναι ονομαστικός ο κωδικός και μέσα μέχρι τη στιγμή που έφυγα από την παράταξη του κυρίου Γαλινού ήταν γύρω στις 240.000 ευρώ. Περιττό να σας πω ότι κατά το χώρισμα των δύο δήμων αυτός ο κωδικός χάθηκε. Πώς χάθηκε? Έλατε, χάθηκε. Στα ερωτήματά μου τι έγινε, παιδιά, πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα, είναι πολλά τα λεφτά και ανήκουν σε αυτά, λέει, πέσανε στον κοινό κορβανά και μοιραστήκαν. Αυτό είναι παράνομο. Τα χρήματα αυτά είναι ονομαστικά για αυτά τα δύο χωριά και όποιος το έκανε έχει παρανομήσει. Ποιος μπορεί να το έκανε? Δεν ξέρω ποιος έγινε. Αυτό, γι' αυτό για την ώρα δεν το έχω ψάξει, γιατί ήταν πιο σοβαρό και ασχολήθηκα με το θέμα της αναπτυξιακής. Βέβαια και αυτό θα πάρει το δρόμο του, γιατί από τη στιγμή που έχω ζητήσει στοιχεία τόσο στο ταμείο του Δήμου Λέσβου όσο και στο δικό μας και δεν έχω πάρει κάποια απάντηση, θα πρέπει να βρούμε και σε αυτό, να δούμε τι γίνανε αυτά τα χρήματα. Για το ιστορικό και για να τα βάλουμε να τα πούμε συνοπτικά, αυτή η επιχείρηση πότε ιδρύθηκε? Αυτή η επιχείρηση έχει ιδρυθεί πριν το 2000. Πριν το 2000. Ή κάπου εκεί τουλάχιστον. Το 2010 αποφασίζεται να κλείσει, ναι, ναι. Να κλείσει. Γιατί συνενωθήκαν οι Δήμοι στον ένα Δήμο Λέσβου. Ωραία. Από το 10. Είναι σε καθάριση. Μέχρι το 22. Μέχρι το 22. Πόσο χρόνος χρειάζεται για να καθαρίσει? Από ό,τι βρήκα από τις νομοθεσίες, οι εκαθαρίσεις πρέπει να λήγουν σε 3 χρόνια και μπορούν να παραταθούν όχι πάνω από 8 χρόνια. Οπότε αυτό που έχω βρει εγώ και με μια απάντηση από την αποκεντρωμένη που είχα, η παράταση που είχε πάρει η αναπτυξιακή ήταν μέχρι το 2015. Από το 2015 μέχρι σήμερα λειτουργεί χωρίς καμία νομιμοποίηση. Η εκαθάριση, ο εκαθαριστής δηλαδή. Τον εκαθαριστή ποιος μπορεί να τον ελέγξει? Δεν υπάρχει κανένας. Ο εκαθαριστής τον ελέγχει ο Δήμος. Αλλά όπως προκύπτει φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος ακόμα. Και σε όσες φορές εγώ ζήτησα από τον εκαθαριστή να έρθει να φέρει τα βιβλία του να δούμε τι έχει κάνει και τι δεν κάνει, με διάφορες δικαιολογίες δεν ήρθε ποτέ. Θεωρείτε ότι είναι πολιτική η λόγη για τους οποίους δεν έχει τεθεί υπόλογος ή εκαθαριστής? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μία ομερτά όταν προσπαθείς να βρεις μία άκρη από το 2000, πότε ήταν ο Γαλινός, 15-16 που προσπαθούσα να βγάλω και δεν έχεις βρει άκρη ακόμα. Και όχι μόνο δεν έχεις βρει άκρη, αλλά δεν σε βοηθάει και ουσιαστικά κανείς. Πιστεύω ότι για αυτή την ομερτά κάποιος ήταν ο λόγος. Ο μόνος λόγος μπορώ να πω είναι ότι ανήκουν σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο τόσο ο εκαθαριστής όσο και ο πρόεδρος της Βατούσας και δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει από εκεί. Άλλο λόγο δεν βλέπω. Τώρα με την προσφυγή σας στη δικαιοσύνη, πιστεύετε ότι θα λυθεί αυτό το ζήτημα? Αν δεν έχουμε πίστη στη δικαιοσύνη, δεν έχουν πέσει και οι τελευταίες ελπίδες. Άμα δεν μπορέσει να δώσει και η δικαιοσύνη λύση, τι να πω. Γι' αυτό αποτάθηκα στη δικαιοσύνη ως τελευταίο μέσο για να βρούμε μια απάντηση στο τι γίνανε αυτά τα χρήματα, ποιος τα διαχειρίζεται, πώς τα διαχειρίζεται, πού είναι τοποθετημένα και πότε θα τελειώσει αυτή η εκαθάριση. Γιατί στους καιρούς που ζούμε, τα χρήματα που έχουν μαζευτεί εκεί πέρα μέσα είναι μια σημαντική βοήθεια για το χωριό της Άντισσας και τους κατοίκους του. Μπορούν να γίνουν αρκετά έργα με αυτά τα χρήματα που κάθονται στο ταμείο ή που κάθονται δεν ξέρω πού, που τα έχει βάλει ο εκαθαριστής. Και ως προς την εκαθάριση, αυτή πότε τώρα πρέπει να ολοκληρωθεί? Ο εκαθαριστής συνεχίζει και πληρώνεται παρότι έχει περάσει το χρονικό όριο του οποίου του δίνει ο νόμος για να κάνει την εκαθάριση? Ναι, είναι στην εκαθάριση της αναπτυξιακής, κανονικά. Από τη στιγμή που και τα ακόμα δεν το έχουν βάλει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερωθούν οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι και παρατάξεις και να πάρουμε μια απόφαση, είναι ακόμα μέσα κανονικά. Ναι, ζήτησα από την εισαγγελία ότι συμβαίνει αυτή η κατάσταση και παρακαλώ όπως με βοηθήσετε να μάθουμε τι γίνονται τα χρήματα που εισπράττει τόσα χρόνια η αναπτυξιακή και να βοηθήσετε ώστε να ολοκληρωθεί η εκαθάριση. Αυτό είναι που ζητάω. Τώρα, αν από αυτό προκύψουν παρανομίες και αυτά, αυτό θα το κρίνει ο εισαγγελέας. Κύριε Ρούση, είστε αρκετά χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Να φανταστώ ότι μετά από αυτή σας την κίνηση θα υπάρξει ένα διαζύγιο με τη Δημοτική Αρχή. Αυτό θα φανεί στις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Λογικά
Πιστεύω ότι όταν προσπαθείς να ρίξεις φως σε μια υπόθεση που έχει γίνει μυστήριο εδώ και αρκετά χρόνια και είναι για το κοινό καλό, κανονικά πρέπει να σε βοηθάνε και όχι να σε κυνηγάνε. Τώρα στις επόμενες μέρες θα φανούν τα αποτελέσματα και αυτής της συνέντευξης και της κίνησής μου να πάω το θέμα στη δικαιοσύνη. Από αυτά που λέτε, αντιλαμβάνομαι ότι το ποσό για το οποίο μιλάμε ξεπερνάει το μισό εκατομμύριο. Ναι, ναι, ναι. Με αυτά τα στοιχεία του 10 που έχω, πρέπει η αναπτυξιακή επιχείρηση να έχει εισπράξει όλα αυτά τα χρόνια γύρω στους 500.000 και το ελαιοτριβείο της Βαντούσας πρέπει να είναι γύρω στους 150. Αλλά δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, δεν υπάρχει κανένα βιβλίο που να έχει καταδεχθεί κάπου ή τουλάχιστον που να το έχουν δώσει σε μένα όταν το ζήταγα, για να δούμε τι γίνεται.